Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά, γεια σας καλοί μου πουλιατζίδες και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα Rick Neck. Δεν θα πούμε τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητές τους και ό,τι έχει να κάνει με τα Rick Neck. Θα μιλήσουμε για τις τιμές. Ήδη έχω δύο προτάσεις από δύο κυρίες για να κάνω κράτηση δύο Rick Neck από έναν εκτροφέα. Μου ρώτησαν, τους είπα τα σχετικά, τιμές, τα πάντα, επικοινώνησα με τον εκτροφέα. Μου είπε τις τιμές, δεν είναι καινούργιες τιμές. Οι τιμές σας πληροφορώ ότι είναι περσινές και προπέρσινες. Φυγέτε από τα Καναρίνια. Rick Neck, φυγέτε από τα Καναρίνια. Οι τιμές είναι περσινές, όπως είπα. Θα τα δούμε και αναλυτικά σε λίγο. Απλά θα τα πούμε λίγο έτσι χοντρά-χοντρά. Τα πράσινα, τα Rick Neck. Όχι, προτού πω τις τιμές, να πω ότι με τις δύο κυρίες που μίλησα, ήρθαν οι ίδιες και με βρήκανε. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δώσουμε το ok τώρα μέχρι τουλάχιστον τα Χριστούγεννα, γιατί οι γένες ξεκινάν την Άνοιξη και πρέπει ο εκτροφέας να ξέρει και να είναι σίγουρος τι φύλλο θέλει ο πελάτης και τι χρώμα, έτσι, και αν θέλει εξέταση DNA, αν θέλει τσιπάκι, ωραία, ή αν θέλει να τα πάρει 15 με 20 μέρες πριν απογαλακτιστούν για να τα ταΐζει ο ίδιος. Δηλαδή να έχει το περιθώριο 15 με 20 μέρες να τα ταΐσει ο ίδιος, να έχει αυτή τη χαρά και την ευχαρίστηση του ταΐσματος. Αν δεν δεχτεί αυτό, ούτως ή άλλως, ρε φύγει από τα μικρά, ούτως ή άλλως το Rick Neck θα είναι ήρεμο, μεγαλωμένο στο χέρι, ταϊσμένο και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σας να το ευχαριστηθείτε και να το εκπαιδεύσετε όπως εσείς θέλετε. Να μάθει να λέει λεξούλες, να λέει τραγουδάκια κτλ. Λοιπόν, επειδή πρόκειται για ζωντανά, καλό θα είναι να δοθεί μια προκαταβολή για να σιγουρευτεί, όχι τόσο για μένα, αλλά περισσότερο για τον εκτροφέα, να το σιγουρέψουμε, να του δώσουμε το ok. Φύγε από τη λάμπα, Ρόκι! Να του δώσουμε το ok, να μας κάνει κανένα βραχυκύκλωμα όπως την άλλη φορά. Πάει πάνω στη λάμπα να πούμε μια μέρα τσαπά! Έκανα και live και τη μέρα, έπεσε ο γενικός. Όσοι ήσασταν στο live το θυμάστε, έπεσε πολύ και τη μέρα. Λοιπόν, να πέσει μια προκαταβολή, να σιγουρευτεί η όλη διαδικασία και να έχουμε μια τέλεια παράδοση. Να πάμε τώρα λίγο στις τιμούλες. Τα πράσινα, τα οποία είναι και πιο κοινά, έτσι, πιο γνωστά και σε όλους μας, πιο απλά στο χρώμα τους, από εμένα θα τα πάρουν στα 160 ευρώ, έτσι, μεγαλωμένα, ταϊσμένα, με εξέταση DNA. Αν σε περίπτωση κάποιος θέλει να έχει τσιπάκι ο παπαγάλος του, όπως αυτά τα τσιπάκια, τα νόμιμα που έχουν τα σκυλιά, σε περίπτωση που το χάσεις, να το βρεις κατευθείαν, να ξέρεις που βρίσκεται, θα δοθούν συν 30 ευρώ. Έτσι. Αυτό ισχύει για όλα. Έτσι. Όποιος όμως θέλει να το πάρει πιο μικρό και να το ταΐζει ο ίδιος, εκεί θα το πάρει μείον 30 ευρώ. Φθηνότερα. Ωραία. Για να δω τι έχω γράψει εδώ, τι έχω μιλήσει με τον εκτροφέα. Ωραία. Λοιπόν. Άρα τα πράσινα από μένα, από το κατάστημα, με εξέταση DNA, με όνομα εκτροφέα, νομιμότατα, Rick Neck, στα 160 από εμένα τα πράσινα. Από εκεί και πέρα, θα έχει πάρα πολλές μεταλλάξεις ο εκτροφέας, μου είπε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Στα 200 ευρώ θα το πάρει από μένα το Rick Neck, αν είναι μπλε, είτε κίτρινο, είτε λευκό, σαν τη ρόξη, είτε λαδί, είτε γκριζοπράσινο, είτε σκέτο γκρι. Αυτά κοστίζουν 200 ευρώ. Πάμε να δούμε λίγο την καρτέλα για να το εμπεδώσουμε ακόμα καλύτερα. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη καρτέλα, η οποία έχει να κάνει με τα πράσινα, τα Rick Neck. Έτσι, τα πιο γνωστά, τα πιο κοινά, σε όλους μας πιο γνωστά. Εδώ θα πάρουμε το πουλί με 160 ευρώ. Αν κάποιος
θέλει και τσιπάκι να προσδεθεί, θα πάει στα 190 η τιμή του. Αν τώρα θέλει να το πάρει από πιο μικρό, ούτως ώστε να το μεγαλώσει ο ίδιος με την πάστα, θα είναι μείον 30 ευρώ. Εδώ όμως μπορεί να μας βγαίνει πιο φτηνά, δηλαδή θα μας πάει στα 130 ευρώ, αν το πάρουμε από μικρό χωρίς τσιπάκι εννοείται, θα μας βγει στα 130, αλλά θα έχουμε όλο το φόρτο, όλο το άγχος και όλη την προσοχή πάνω στο πουλί να το ταΐσουμε σωστά. Έτσι, κάποιος που δεν ξέρει, καλύτερα να το πάρει από γαλακτισμένο, δηλαδή όταν θα αρχίσει να τρώει κανονικά τους σπόρους του. Τώρα, ενώ έχει 160 λέμε το πουλί, συν το τσιπάκι είπαμε πάμε 190, τα βλέπετε και στην καρτέλα. Αν το πάρει, το ξαναλέω, από μικρό, να το ταΐζει ο ίδιος δηλαδή, θα το πάρει με 130 ευρώ. Μπορεί να το πάρει δηλαδή με 130 και αν θέλει τσιπάκι θα πάει στα 160. Αν θέλει να το πάρει έτοιμο, να τρώει δηλαδή τους σπόρους, θα το πάρει 160. Αν θέλει τσιπάκι θα πάει στα 190. Πιστεύω να είναι κατανοητό, έτσι. Όλες αυτές οι επιλογές έχουν να κάνουν. Οπωσδήποτε θα είναι ήρεμα ημέρα, θα είναι απογαλακτισμένα, θα είναι με εξέταση DNA και θα είναι και με βεβαίωση εκτροφής. Ωραία. Και πάνω απ' όλα με εγγύηση. Τώρα βρήκες να πάρεις τηλέφωνο, άνθρωπε. Και πάνω απ' όλα με εγγύηση Johnny the Fox και εκτροφέα. Η δεύτερη καρτέλα έχει να κάνει με τα μπλε, τα λευκά, τα κίτρινα, τα γκρι, τα λαδί και τα γκριζοπράσινα. Δεν έχει να κάνει με τα μεταλλαγμένα. Τα μεταλλαγμένα, από ό,τι μου είπε ο εκτροφέας, κοστίζουν περισσότερο από αυτή την τιμή που βλέπουμε εδώ τώρα. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει δηλαδή ένα μπλε ή ένα λευκό παράδειγμα ή ένα κίτρινο, θα του κοστίσει 200 ευρώ. Αν θέλει να μπει τσιπάκι στο πουλί, θα πάμε στα 230. Ισχύει το ίδιο και με τα πράσινα, απλά αλλάζει η τιμούλα, έτσι. Όποιος θέλει να το πάρει από μικρό, θα δώσει μείον 30 ευρώ λιγότερα, δηλαδή θα πάμε στα 170. Αλλά θα έχει τον ταλκά του ταΐσματος, έτσι πρέπει να έχει χρόνο για να τα ταΐζει συχνά, να είναι από πάνω τους δηλαδή. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θα χρεωθεί το πουλί με 200 ευρώ, αν θέλει τσιπάκι είπαμε 230, αν δεν θέλει 200, καταλαβαίνετε την καρτούλα, έτσι, ισχύει και για τα πράσινα το ίδιο. Μιλάμε για πουλιά ringneck ημέρα, απογαλακτισμένα, μεγαλωμένα στο χέρι, με DNA εξέταση στο εξωτερικό και βεβαίωση εκτροφής και πάνω απ' όλα εγγύηση Johnny the Fox και εκτροφέα. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά, γεια σας καλοί μου πουλιατζίδες και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα ringneck. Δεν θα πούμε τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητές τους και ό,τι έχει να κάνει με τα ringneck. Θα μιλήσουμε για τις τιμές. Ήδη έχω δύο προτάσεις από δύο κυρίες για να κάνω κράτηση δύο ringneck από έναν εκτροφέα. Μου ρώτησαν, τους είπα τα σχετικά, τιμές, τα πάντα, επικοινώνησα με τον εκτροφέα. Μου είπε τις τιμές, δεν είναι καινούργιες τιμές, οι τιμές σας πληροφορώ ότι είναι περσινές και προπέρσινες. Φυγέτε από τα καναρίνια, ringneck, φυγέτε από τα καναρίνια. Οι τιμές είναι περσινές όπως είπα. Θα τα δούμε και αναλυτικά σε λίγο, απλά θα τα πούμε λίγο έτσι χοντρά χοντρά. Τα πράσινα, τα ringneck, όχι, πρωτού πω τις τιμές, να πω ότι με τις δύο κυρίες που μίλησα, ήρθαν οι ίδιες και με βρήκανε. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δώσουμε το ok τώρα μέχρι τουλάχιστον τα Χριστούγεννα, γιατί οι γένες ξεκινάν την άνοιξη και πρέπει ο εκτροφέας να ξέρει και να είναι σίγουρος τι φύλο θέλει ο πελάτης και τι χρώμα, έτσι, και αν θέλει εξέταση DNA, αν θέλει τσιπάκι, ωραία, ή αν θέλει να τα πάρει 15 με 20 μέρες πριν απογαλακτιστούν για να τα ταΐζει ο ίδιος. Δηλαδή να έχετε το περιθώριο 15 με 20 μέρες να τα ταΐσει ο ίδιος, να έχει αυτή τη χαρά και την ευχαρίστηση του ταΐσματος. Αν δεν δεχτεί αυτό,
Ούτως ή άλλως, ρε φύγε από τα μικρά, ούτως ή άλλως το rig neck θα είναι ήρεμο, μεγαλωμένο στο χέρι, ταϊσμένο και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σας να το ευχαριστηθείτε και να το εκπαιδεύσετε όπως εσείς θέλετε. Να μάθει να λέει λεξούλες, να λέει τραγουδάκια κτλ. Λοιπόν, επειδή πρόκειται για ζωντανά, καλό θα είναι να δοθεί μια προκαταβολή για να σιγουρευτεί, όχι τόσο για μένα, αλλά περισσότερο για τον εκτροφέα, να το σιγουρέψουμε, να του δώσουμε το ok. Φύγε από τη λάμπα, Ρόκη! Να του δώσουμε το ok, να μας κάνει κανένα βραχυκύκλωμα όπως την άλλη φορά, πάει πάνω στη λάμπα να πούμε μια μέρα τσαπά! Έκανα και live και τη μέρα, έπεσε ο γενικός. Όσοι ήσασταν στο live το θυμάστε, έπεσε πολύ για όλη την ημέρα. Λοιπόν, να πέσει μια προκαταβολή, να σιγουρευτεί η όλη διαδικασία και να έχουμε μια τέλεια παράδοση. Να πάμε τώρα λίγο στις τιμούλες, τα πράσινα, τα οποία είναι και πιο κοινά, έτσι, πιο γνωστά και σε όλους μας, πιο απλά στο χρώμα τους. Από εμένα θα τα πάρουν στα 160 ευρώ. Έτσι, μεγαλωμένα, ταϊσμένα, με εξέταση DNA. Αν σε περίπτωση κάποιος θέλει να έχει τσιπάκι ο παπαγάλος του, όπως αυτά τα τσιπάκια, τα νόμιμα που έχουν τα σκυλιά, σε περίπτωση που το χάσεις, να το βρεις κατευθείαν, να ξέρεις που βρίσκεται, θα δοθούν συν 30 ευρώ. Έτσι, αυτό ισχύει για όλα. Έτσι, όποιος όμως θέλει να το πάρει πιο μικρό και να το ταΐζει ο ίδιος, εκεί θα το πάρει μείον 30 ευρώ, φθηνότερα. Ωραία. Για να δω τι έχω γράψει εδώ, τι έχω μιλήσει με τον εκτροφέα. Ωραία, λοιπόν, άρα τα πράσινα από μένα, από το κατάστημα, με εξέταση DNA, με όνομα εκτροφέα, νομιμότατα, rig neck, στα 160 από εμένα τα πράσινα. Από εκεί και πέρα, θα έχει πάρα πολλές μεταλλάξεις ο εκτροφέας, μου είπε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Στα 200 ευρώ θα το πάρει από μένα το rig neck, αν είναι μπλε, είτε κίτρινο, είτε λευκό σαν τη ρόξη, είτε λαδί, είτε γκριζοπράσινο, είτε σκέτο γκρι. Αυτά κοστίζουν 200 ευρώ. Πάμε να δούμε λίγο την καρτέλα για να το εμπεδώσουμε ακόμα καλύτερα.